Ο υποψήφιος βουλευτής Αργολίδας της Χρυσής Αυγής Δημήτρης Σωτηρόπουλος ευχαριστεί τον κόσμο που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή, τους συνυποψήφιους του και τα μέλη του κόμματος για την εκλογική μάχη που έδωσαν και την επιτυχία που είχαν. Αυτοί που μας ψήφισαν την πρώτη φορά μας ξαναψηφίσαν και λίγο παραπάνω, όπως θα γνωρίζετε ήδη. Από και μετά θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που ψήφισαν πανελλαδικά τη Χρυσή Αυγή, σε αυτούς που ψήφισαν στην Αργολίδα τη Χρυσή Αυγή, σε αυτούς όλους που βοηθήσανε ώστε να ξαναβγεί το ποσοστό στα πλαίσια που ήταν την προηγούμενη φορά, όπως τους συνυποψηφιούς μου, τον κύριο Δημούλη και την κυρία Δεσμηνίδα Κατσινοπούλου, όπως και τον Δημούλη, τον νεότερο, τον επικεφαλής της Νομαρχιακής Επιτροπής στην Αργολίδα, ο οποίος πάλεψε και αυτός πάρα πολύ ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και μετά, ο λαός και η λαϊκή τιμιγορία αποφάσισε τους τρεις βουλευτές του νομού μας που θα είναι στη Βουλή και σε αυτούς λέω συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο έργο τους. Όπως και να τους πρότεινα, καλό θα ήταν όποτε πάνε να διεκδικήσουν προβλήματα της Αργολίδας να πάνε και οι τρεις μαζί. Το ισχύει εν την ενώση είναι πολύ πιο καλύτερο από το να πας μόνος. Κύριε Σωτηρόπουλε, η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα φασιστικό, ένα κόμμα που σχετίζεται με την δικτατορία της επταετίας, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι ή πολλοί. Α, κοιτάξτε να σας πω, η Χρυσή Αυγή δεν είναι φασιστικό, είναι εθνικιστικό. Αγαπάει το έθνος της και την πατρίδα της. Μάλλον αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή, να μιλήσουμε πιο σφαιρικά. Από εκεί και μετά, τώρα κάποιοι έχουν φαγωθεί ότι σχετιζόμαστε με τον Α, το Β, το Γ, το Δ. Στον ερώτηση που κάνατε για την Χούντα που μου είπατε, την Εφταετία, την Επανάσταση, την δικτατορία, που τη λένε κάποιοι, ο καθένας όπως θέλει τη λέει. Να σας πω και κάτι. Επί Εφταετίας, επί Επανάστασης, επί Χούντας, επί δικτατορίας, θέλετε να πάθανε και κάτι, 50.000 άτομα, το πάθανε. Θέλετε να το πάθανε 100, το πάθανε. Εγώ θα το αποδεχτώ. Εδώ έχουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή και τους έχουν λησάξει την πείνα. Αυτό δεν μας πειράζει.